Βαζέχα. Βαζέχα που μαρκάρεται στενά από τον Τζαγκόπουλο. Βαζέχα θέλει να δώσει και γίνεται το λάθος. Η μπάλα στον Αλεξούδη. Τέτα τέτ με τον γκολ και τον Μπαρτζόκα. Αλεξούδης κρατάει την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο Λιμπερόπουλο. Φλασέτη πήγε να κάνει και ο Λιμπερόπουλος. Γεωργιάδης και τελικά είναι το γκολ. Τελικά είναι το γκολ σε μια επεισοδιακή φάση. Το 1-0 για τον Παναθηναϊκό στο 35. Εδώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού την λύση. 35ο λεπτό της συνάντησης. Καστοριά Παναθηναϊκός. Ένα ακόμη κόρνερ. 78ο λεπτό. Διώχνει ο Καπουράνης. Ευκαιρία για την Καστοριά και είναι ο Ντέρζιτς και είναι το 1-1. Είναι το 1-1 με τον Ντέρζιτς. Η Καστοριά ισοφαρίζει και το τι γίνεται εδώ δεν μπορεί να περιγραφεί. Η Καστοριά, ουραγός στο πρωτάθλημα, ισοφαρίζει. Μεγάλες στιγμές στην πόλη της Καστοριά. Είναι οδηγή σας τώρα από εδώ και στο εξής. Ας είμαστε λίγο λογικοί. Το παιχνίδι βέβαια όπως εξελίχθηκε περίμενα κάποιο γκολ γιατί είχαμε μια έντονη επιθετικότητα. Αλλά θα είμαι ευχαριστημένος και με το 1-1. Γιατί μην ξεχνάμε ότι απέναντί μας έχουμε ένα Παναθηναϊκό. Να δούμε τη σέντρα τώρα του Γεωργιάδη. Δεν πάμε να είναι Παναθηναϊκός. Προσπάθεια του Αλεξούδη. Βαγγέλη Μελέκογλου. Το 1-1 είναι καταστροφή για τον Παναθηναϊκό. Γιώργο. Πράγματι, όπως είπε ο Βαγγέλη Μελέκογλου, το 1-1 είναι καταστροφή για τον Παναθηναϊκό. Γι' αυτό ο Βέλμιρ Ζάιτσε ρίχνει στον αγώνα τον Νασιόπουλο. Γιώργο, να σε διακόψω, υπάρχει ανατροπή εκεί. Ίδιος ο Γιώργος ο Γεωργιάδης που κέρδισε το πέναλτι αναλαμβάνει να το εκτελέσει. Γεωργιάδης και είναι το γκολ. Είναι το έτο για τον Παναθηναϊκό στο 80. Δεν πρόλαβαν να χαρούν οι